Σήμερα θα μιλήσω. Θα είναι άλλο τώρα. Πρέπει να βρείτε κανένα λεωφορείο. Μπορεί να είναι 4x4. Ναι, κάτι άλλο. Ναι, ναι, ναι. Ή κανένα πατίνι. Αύριο θα έχουμε. Αύριο... Μην μα κάνετε τη ζωή πατίνι. Η ζωή είναι πατίνι, είναι γεγονό. Αύριο θα έχουμε μεικτή συνεδρία, κοινή συνεδρίαση Εκτελεστική Επιτροπή και Κοινοβουλευτική Ομάδα. Και προχωράμε. Οι λίστες είναι αρμοδιότητα του κυρίου Καμένου ή θα είναι μέσα από όργανα. Πώς το έχετε καθορίσει αυτό? Κοίταξε, αναμφίβολα. Γιατί φαντάζομαι ότι θα γίνει μια, σε όλα τα κόμματα θα γίνει μια ανακατοσούρα. Αναμφίβολα με εξαίρεση. Στο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, γιατί από εκεί υπάρχει μεγάλη. Και να σου πω κάτι και στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορώ να πω, αλλά έχω εισπράξει τηλέφωνα από ανθρώπους που ούτε που περίμενα ότι θα ήθελαν να ενταχθούν, που δεν ανήκουν στον κομματικό μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ, να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε στα δικά μας. Είναι ένας κόσμος ο οποίος λέει φερθήκατε πατριωτικά. Διαρροές θα έχετε από αυτούς που είναι ήδη βουλευτές? Όχι. Να μην κατέβει κάποιος? Όχι. Τι εννοείς ότι σε παίρνουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και σου λένε? Όχι, δεν είπα ότι με παίρνουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Λέω ότι με παίρνουν τηλέφωνο και λένε. Βάλτε μας εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ ή στους ΑΝΕΛ. Όχι, δεν είπα αυτό. Λέω ότι ξέρω ότι πέφτουν τηλέφωνα ανθρώπων. Εμάς, εμένα με παίρνουν για τα ψηφοδέλτια τα δικά μας, τον ΑΝΕΛ. Ξέρω όμως ότι παίρνουν και άνθρωποι που ούτε που το περίμενα και ζητούν να συμπεριληφθούν. Ή στο ένα κόμμα ή στο άλλο. Όχι. Στον ΣΥΡΙΖΑ, εγώ ξέρω τα δικά μου. Ξέρω όμως ότι έχουν πέσει και τηλέφωνα προς το ΣΥΡΙΖΑ. Ανθρώπους προσωπικότητες σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, θα κάνουμε την κοινή συνεδρίαση αύριο. Είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια, ό,τι αφορά τις λίστες, είναι μια παραδοχή ότι μετά από 25 χρόνια στην πολιτική και έχοντας κάνει τόσες εκλογές ο Πάνος ο Καμένος, ότι έχει μια πολύ πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από όλους για το πώς πρέπει να διαμορφωθούν οι λίστες. Τώρα εσύ θα είσαι όμως εκλογική θέση τώρα. Τώρα δεν θα έχεις και ανάγκη να μην πηγαίνεις στα κανάλια ούτως ή άλλως, γιατί νομίζω δεν έχει περιορισμούς τώρα. Θυμάμαι ότι, ότι την περασμένη φορά, δηλαδή στις εκλογές του Ιουνίου του 2012, υπήρχε πάλι ο περιορισμός, ανεξάρτητα από την λίστα. Δεν έχει διατυπωθεί. Θα το δούμε. Γιατί φαντάζομαι, διότι έχουμε άλλον πρόεδρο στο Σουρού. Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, μεγάλο πλεονέκτημα. Θα γίνουν ανακατατάξεις, δεν γίνεται. Θα το δούμε. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε, τέλος. Τι άλλο έχω αφήσει πίσω, να σας πω κάτι το οποίο ίσως είναι και μια είδηση. Μια είδηση. Ναι. Από αυτά τα οποία βγάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Όταν κοιτούσαμε στην Επιτροπή Διαφθοράς υπό τον κύριο Νικολούδη, η οποία συνεδρίασε τελευταία φορά προχθές την Πέμπτη, την περασμένη Πέμπτη, με πρόσκληση που είχε γίνει από την περασμένη εβδομάδα, δεν ήταν της τελευταίας στιγμής, ήταν κανονισμένο να συναντηθούμε, θέσαμε θέμα πού θα τυπώσουμε τα νέα χαρτάκια που κολλάνε πάνω στα τσιγάρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής στα τσιγάρα του λαθυμπορίου καφρών, τις ταινίες. Οι οποίες έχουν μια ειδικότερη βάση δεδομένων μέσα, γιατί παρακολουθείς το πακέτο του τσιγάρου από πού ξεκίνησε και πού τελειώνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πού θα τυπωθεί? Και ο Παύλος ο Πολάκης ορθώς είπε να τυπωθεί σε ένα κρατικό τυπογραφείο. Και ψάχνει ο Τρίφωνας ο Αλεξιάδης τη φόρμουλα και ανακαλύπτει ότι το τυπογραφείο του Υπουργείου Οικονομικών, που δεν έχει και πάρα πολύ δουλειά εδώ που τα λέμε και που χρειάζεται γύρω στα 1.000-1.500 τετραγωνικά για να στεγάζουν τα μηχανήματά του, είναι στεγασμένο σε ένα κτίριο 10.000 τετραγωνικών στη Λεωφόρο Τατοίου, 650.000 ευρώ το χρόνο ενίκιο, όταν θα μπορούσαν να είναι αυτά τα μηχανήματα σε 1.000 τετραγωνικά σε οποιοδήποτε κρατικό κτίριο που μένει κενό, κουφάρι και μάλιστα και έξω από το ΤΑΙΠΕΔ. Σας το λέω και μόνο για να δώσω ένα δείγμα. Και ένα τελευταίο, ότι ζητώ, καθώς φεύγω από τη θέση μου, πλέον από τη δικαιοσύνη, από τη εισαγγελία, μπορεί να πάω και χαρτί, να τελειώνουμε με το θέμα των δύο περιπτώσεων που έχει να κάνει με το πλοίο Ειρήνη των ΕΛΠΕ και με το πλοίο και με το θέμα της Κνωσού. Δεν μπορεί να έχουν περάσει σχεδόν 2,5 εβδομάδες και να μην έχουμε ένα πόρισμα τι έγινε στην Κνωσό. Απ' την ΕΔΕ, δεν τέλειωσε η ΕΔΕ αυτή η ρημάδα? Λέω, δεν έχουμε ακόμα το πόρισμα. Εντάξει. Καλή επιτυχία. Θα το ψάξουμε για εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα, θα γυρίσουμε.